Πάμε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα. Θα συνδεθούμε ηλεκτρονικά με τον βουλευτή της Ακριτικής Φλόρινας της Νέας Δημοκρατίας, τον Σταύρο Παπασωτηρίου. Κύριε βουλευτά, καλησπέρα. Καλησπέρα. Να σας διορθώσω, κύριε Μαυρίδη, με όλη την αγάπη που σας έχω. Άλλωστε, γνωριζόμαστε χρόνια τώρα και έχουμε συνεργαστεί. Δεν είναι Ακριτική η Φλόρινα, από εδώ ξεκινάει η Ελλάδα. Το παίρνω πίσω. Αγαπημένη Φλόρινα και όχι Ακριτική Φλόρινα. Τώρα το βάλατε σωστικά. Το παίρνω πίσω. Πολύ αγαπημένη, για να το κάνω πιο υπερθετικό. Θέλω να ξεκινήσω ζητώντας ένα σχόλιο για τα όσα είδαμε το τελευταίο 24ωρο, 48ωρο, με την bullying χαρακτηριστική, τη σεξιστική επίθεση του κυρίου Πολάκη απέναντι στέλεχος του Άδωνη Γεωργιάδη, του Υπουργού Υγείας. Ήταν υπερβολικό ή ενδεχομένως ήταν και υπερβολική αντίδραση του πολιτικού κόσμου συνολικά της χώρας? Κοιτάξτε, η στάση και η συμπεριφορά του κυρίου Πολάκη είναι γνωστή. Άλλωστε, έχει αυτοχαρακτηριστεί και ο ίδιος του ο αψής κριτικός, με αποτέλεσμα και το πολιτικό σύστημα πολλές φορές να τον ανέχεται, χωρίς όμως να έχει μια στάση συγκεκριμένη απέναντί του, στην πολλές φορές υπερβολική και απαράδεκτη συμπεριφορά του. Το ζούμε καθημερινά στη Βουλή, απέναντι σε συναδέλφους, απέναντι σε εργαζόμενους. Γενικότερα, η στάση του κυρίου Πολάκη έχει καταδικαστεί από όλους. Θεωρώ όμως ότι το τελευταίο γεγονός, και όπως αναφέρατε όλοι, η συμπεριφορά του ήταν τέτοια ώστε οδήγησε και τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Κασελάκη, να τον διαγράψει από την κοινοβουλευτική ομάδα, ορθώς κατ' εμέ, διότι κάποτε πρέπει να αποδίδονται τα του Κέσσαρου στο Κέσσαρι. Τέτοιου είδους συμπεριφορές από πολιτικούς άνδρες και εκπροσώπους του ελληνικού λαού είναι αποτρεπτές. Θα πρέπει να έχουμε μια στάση συνεργασίας, σύνεσης και σεβασμού για να μπορέσει να προχωρήσει η δημοκρατία καταρχήν και η συνεργασία κατά δεύτερο λόγο. Τώρα, το καλύτερο, ακόμα και δημοσιογραφικά προσεγγίζοντας τις διαμάχες, είναι Πολάκης Άδωνης Γεωργιάδης. Και θα έλεγα ότι ακούσαμε κουβέντες να ξεστομίζει ο ένας απέναντι στον άλλον, που αγγίζουν και τα όρια της Ήβρης. Και από τον κύριο Γεωργιάδη ακούσαμε ακρότητες. Υπήρξε ένα επιφώνημα ουστ κάποια στιγμή. Δηλαδή, θέλω να πω, είναι τελικά πολιτικός σχολιασμός αυτό ή ξεπερνά και το πολιτικό σχόλιο και πρέπει να αντιμετωπιστεί διαφορετικά? Κοιτάξτε, ακούστε, κύριε Μαυρίδη, θεωρώ ότι οι εκπρόσωποι του ελληνικού λαού θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, ιδιαίτερα ευγενείς και να μας διακρίνει η ευγενή άμυλα. Εάν δεν μπορούμε να το ζήσουμε και να το αντιμετωπίσουμε κατά αυτόν τον τρόπο, νομίζω ότι στέλνουμε λάθος μήνυμα στον απλό πολίτη. Άρα αντιλαμβάνεστε και ο απλός πολίτης δεν είναι τυχαίο μετά όταν γυρνάει την πλάτη. Σωστό είναι αυτό, αλλά και ο βουλευτής είναι άνθρωπος, δεν είναι σε ένα γυάλινο κόσμο. Μπορεί και ανθρωπίνως να είναι φορτισμένος και να φύγει. Πολλές φορές ξεπερνάμε, να το πούμε απλά λαϊκά, την κόκκινη γραμμή. Θα πρέπει να είμαστε ψύχρεμοι καταρχήν και εμείς θα πρέπει οι ίδιοι να στέλνουμε το μήνυμα. Ας το αφήσουμε αυτό πίσω μας ως παρένθεση και πάμε λίγο στην πολιτική κουβέντα. Έχετε κάνει και ένα τελευταίο απολογισμό της κοινοβουλευτικής περίοδου του πρώτου χρόνου και θέλω να ρωτήσω, έτσι, τελικά ήταν θετική η κοινοβουλευτική σας πορεία για αυτόν τον πρώτο χρόνο? Τι ήταν αυτό που ενδεχομένως θα έπρεπε να γίνει και δεν έγινε? Από το πρώτο καιρό που με γνωρίσατε και ως διοικητή στο Ποδοσάκιο Νοσοκομείο Πτολεμαϊδας, βασική μου αρχή πάντοτε ήταν εχθρός του καλού. Πατάτε ευαίσθητες χορδές και θα ρωτήσω για την υγεία. Με πολύ χαρά θα σας ακούσω κιόλας. Όπως σας προείπα, εχθρός του καλού το καλύτερο. Σαφώς ήταν μια εμπειρία για μένα. Είμαι ένα χρόνο βουλευτής. Είχα να αντιμετωπίσω πάρα πολλά θέματα τα οποία ήταν ανοιχτά με τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Έχουν γίνει βήματα προόδου. Προσπαθούμε να βελτιώσουμε την καθημερινότητα και τις συνθήκες διαβίωσης των φλωρινιωτών της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας. Η παρέμβασή μου είναι ουσιαστική και καθημερινή τόσο στο Κοινοβούλιο αλλά και στις επαφές με το σύνολο των στελεχών της κυβέρνησης και με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Άλλωστε, ο Πρωθυπουργός και εν ώψη των ευρωεκλογών επισκέφθηκε την Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας. Είχα την τιμή να έχω και μια συνομιλία μαζί του αρκετή ώρα.
θέτοντάς του τα βασικά ζητήματα και το διεκδικητικό πλαίσιο το οποίο θέλουμε ως Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας, με πρώτο τον κάθετο άξονα Πτολεμαϊδα Φλόρινα, όπου από το 2007 το διεκδικούμε και δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα, σε συνεργασία βέβαια και με την νέα Περιφερειακή Αρχή, αλλά και με τους τρεις δημάρχους της περιοχής, είναι αυτό που αποτελεί την πρώτη διεκδίκηση και την βασική για την περιοχή της Φλόρινας. Από εκεί και πέρα συζητήσαμε και ζητάμε και διεκδικούμε την καλύτερη λειτουργία του ΚΑΦΚΑ, του ΚΕΦΙΑΠ πλέον, όπου ήδη γίνεται μια συζήτηση και με το Υπουργείο Υγείας και σύντομα θα εκπονηθεί το σχέδιο αναδιάθρωσης και καλυτέρευσης των συνθηκών λειτουργίας του ΚΕΦΙΑΠ. Και σε αυτό... και πολλά άλλα ζητήματα της καθημερινότητας. Ναι, ας μείνουμε σε αυτά. Έχω ακούσει και τον Υπουργό, τον κύριο Γεωργιάδη, να λέει ότι θα είναι ένα κέντρο πρότυπο το πρώην ΚΑΦΚΑ με σύγχρονες τεχνολογίες και θα αναπτυχθεί. Τον ρώτησα και κατά την τελευταία του επίσκεψη στην περιοχή άλλωστε, λόγω των ευρωεκλογών. Και ο ίδιος πρόσφατα παρουσία και του Δημάρχου και στελεχών του ΚΕΦΙΑΠ και του διοικητή του νοσοκομείου Φλόρας που εκεί υπάγεται το ΚΕΦΙΑΠ. Ναι, αυτό όμως ακόμη είναι υπόσχεση, δεν έχει γίνει και πρέπει να πιέσετε για να γίνει. Όπως και σωστά είπατε για τον κάθετο άξονο, ξέρετε η Φλόρινα η πολύ αγαπημένη, μας αρέσει να την επισκεπτόμαστε και ιδιαίτερα εγώ θα το πω, θα το ομολογήσω, την περιοχή των Πρεσπών. Αλλά το να πας στις Πρέσπες σήμερα, ιδιαίτερα αν οι καιρικές συνθήκες δεν είναι ιδανικές, είναι σαφάρι, είναι κάτι δύσκολο. Είναι μια πραγματικότητα και καλούμαστε παθογένειες δεκαετιών να τις λύσουμε. Είμαστε προς αυτή την κατεύθυνση. Δυστυχώς κατά καιρούς εκπονήθηκαν διάφορες μελέτες οι οποίες όμως δεν αξιοποιήθηκαν, δεν χρησιμοποιήθηκαν τα απαραίτητα και δεν εντάχθηκε σε απαραίτητα χρηματοδοτικά εργαλεία με αποτέλεσμα να μην γίνει απολύτως τίποτα. Τούτη την ώρα δε είχαμε και την ατυχία από πέρσι με διάφορα καιρικά φαινόμενα σε δύο σημεία να έχουμε κατολιστήσεις και να μην μπορούν να εξυπηρετηθούν βαρέου τύπου οχήματα για την πρόσβαση στις Πρέσπες. Με αποτέλεσμα αυτό να επηρεάσει και τη διοργάνωση των Πρεσπιών και ορθώς για μένα ο Δήμος Πρέσπας διαμαρτύρεται ότι δεν θα γίνουν κάποιες εκδηλώσεις εκεί ή μάλλον δεν συμπεριλαμβάνουν στον προγραμματισμό. Η πετιότητα είναι κυρίως ο δρόμος, αλλά επειδή δεν έχει λήξει αυτή η διαδικασία και ήδη έχει ξεκινήσει στο να αποκατασταθούν οι ζημίες, θεωρώ ότι θα γίνει και μια εκδήλωση από τα Πρέσπια. Άλλωστε, σύντομα ο καλλιτεχνικός διευθυντής, ο κύριος Λιάνης, θα είναι στην Φλόρινα, θα υπάρξει συνάντηση και ένα σχετικό συντονισμός ώστε να αναδειχθούν οι Πρέσπες μας εκ νέου. Τώρα, επειδή είστε και εκπρόσωπος του Ελληνικού Κοινοβουλίου, των Φλωρινιωτών στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και βουλευτής της κυβερνώσεως παράταξης και έχει να κάνει και με τους βόρειους γείτονες, εκεί ο συνοριακός σταθμός που είναι κλειστός θα ανοίξει στις Πρέσπες. Προχωράμε τάχιστα. Ήδη εγκρίθηκαν τα πρώτα 5,5 εκατομμύρια όσον αφορά. Μιλάτε για τον λαιμό. Ναι, ακριβώς. Και κάποια προβλήματα τα οποία υπήρχαν όσον αφορά τις μελέτες διασύνδεσης του σταθμού με το. Γιατί μαθαίνω, κύριε Βουλευτά, μαθαίνω ότι οι γείτονές μας είναι έτοιμοι. Εμάς περιμένουν. Και εμείς θα ξεκινήσουμε σύντομα και στη δημοπράτηση και στη λειτουργία του έργου. Στην υλοποίηση του έργου, συγγνώμη. Ναι, ήδη τα πρώτα 5,5 εκατομμύρια έχουν εγκριθεί. Και αυτό θέλω να πω ότι από κοινού η προσπάθεια με την νέα Περιφερειακή Αρχή και τον κύριο Αμανατίδη αλλά και με τους υπόλοιπους αντιπεριφερειάρχες είμαστε προς αυτή την κατεύθυνση και την ΑΚΟ. Στο θέμα της υγείας που έχετε και μια ευαισθησία, την υπηρετήσατε... Τεράστια. Ναι, δεν σας το αποδίδω. Θέλω να ρωτήσω όμως, είστε ικανοποιημένοι ως κυβέρνηση και ικανοποιημένος ως βουλευτής για την κατάσταση της υγείας στην περιοχή? Υπηρετήσατε για παράδειγμα στο Ποδοσάκη νοσοκομείο και μετά την, τώρα δεν είναι συμπτωματικό, είναι αφού έχετε φύγει από το νοσοκομείο η μονάδα εντατικής θεραπείας έχει κλείσει. Θα ξεκινήσω από το πρώτο. Και κατά τα άλλα λέμε ναυαρχίδα το Ποδοσάκη νοσοκομείο. Μα είναι. Είναι ο πυλώνας της Δυτικής Μακεδονίας στον χώρο της υγείας. Χωρίς εντατική θεραπεία. Αν είχα την τιμή μέχρι και τον Απρίλιο του 2023 να είμαι διοικητής στο Ποδοσάκιο Νοσοκομείο Πτολεμαϊδας. Ένα νοσοκομείο το οποίο κατά τη διάρκεια τουλάχιστον του κορονοϊού αναδείχθηκε. Απέδειξε ότι το προσωπικό αλλά και η υλικοτεχνική υποδομή και οι εγκαταστάσεις του είναι καταπληκτικές. Οι οποίες γίνανε οι απαραίτητες διορθώσεις, κινήσεις με την απορροφητικότητα την οποία είχαμε.
με αποτέλεσμα να αναδειχθεί ακόμα περισσότερο και είναι έτοιμο όντως να αποτελέσει την ναυαρχίδα στην Δυτική Μακεδονία. Όσον αφορά τη ΜΕΘ, δυστυχώς, όπως πολύ καλά γνωρίζουν όλοι, η δυνατότητα έβρεσης γιατρών είναι πολύ δύσκολη. Οι συγκεκριμένες ειδικότητες οι οποίες καλύπτεται η ΜΕΘ είναι ακόμα πιο δύσκολη. Είχαμε τις παρετήσεις κάποιων γιατρών με αποτέλεσμα να μην μπορεί να λειτουργήσει η ΜΕΘ του Ποδοσφαιρικού. Τούτη την ώρα η Τρίτη ας δημιουργήσουμε, ας κατασκευάσουμε είτε περιφέρεια ή μέσω της περιφέρειας είτε του κράτους τα κίνητρα, τα οικονομικά, σαν να πηγαίνει κάποιος σε ένα μακρινό νησί, να πάρει κάποια χρήματα παραπάνω. Δεν είναι μόνο τα οικονομικά κίνητρα. Τούτη την ώρα, ειδικά η περιφέρεια, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από η προηγούμενη περιφερειακή αρχή, είχε δώσει ένα σοβαρό χρηματικό ποσό ως προς ενίσχυση για γιατρούς οι οποίοι έρχονται να υπηρετήσουν την περιοχή, κυρίως επικουρικό προσωπικό. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι μια πραγματικότητα, το αντιμετώπισα. Υπάρχει σοβαρή έλλειψη στις συγκεκριμένες ειδικότητες, τις παθολογικές ειδικότητες. Δεν υπάρχουν γιατροί. Να μην αναφέρω το χαρακτηριστικό που έχει πει και ο Υπουργός Υγείας για νοσοκομεία τα οποία δώσαν πολύ περισσότερα χρήματα. Παρά τα αυτά όμως δεν υπήρχε ανταπόκριση από τους γιατρούς μας, γιατί είτε ιδιωτεύουν, είτε είναι σε έλλειψη, είτε δυστυχώς έχουν φύγει στο εξωτερικό και πρέπει να τους φέρουμε πίσω. Χρειάζεται μια αναδιάθρωση, χρειάζεται μια οικονομία δυνάμεων. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα κλείσουν οι υγειονομικές μονάδες, προς Θεού, αλλά σαφώς και δεν μπορεί να έχουμε κλινική ανταγωνιστική σε 5 σημεία στην περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας στην προκειμένη περίπτωση. Δεν μπορεί δηλαδή να έχεις 5 χειρουργικές, παράδειγμα λέω, ή 5 οφθαλμολογικές. Θα κάνεις μία, η οποία θα είναι ουσιαστική, θα προσφέρονται οι πρώτες βοήθειες και από εκεί και πέρα, αν απαιτείται νοσηλεία ή ό,τι άλλο, θα εξυπηρετούνται κανονικά τα περιστατικά. Μήπως δεν το κατάλαβα καλά. Ο Σταύρος Παπασωτηρίου λέει δηλαδή ότι μπορούμε να μην συνεχίσουμε την πίεση να ανοίξει η ΜΕΘ και να μείνουμε με τη ΜΕΘ της Κοζάνης. Ίσα ίσα η ΜΕΘ φτάνει. Στο Λεμαΐδας είναι κατά γενική ομολογία, έχει τον πιο σύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και μάλιστα αυξήθηκαν και οι κλίνες στην εποχή που ήμουν διοικητής και μπορεί να εξυπηρετήσει περιστατικά αρκεί να βρεθούν οι γιατροί μας. Τούτη την ώρα, σε μια περιφερειακή ενότητα έχουμε δύο ΜΕΘ, οι οποίες λειτουργούν κατά τον τρόπο που λειτουργούν και το ξέρουν οι πολίτες και οι διοικήσεις. Κατανοητό. Ας το αφήσουμε αυτό. Θα μπορούσαμε να μιλάμε πολλές ώρες για την υγεία. Θέλω ένα τελευταίο ερώτημα, γιατί βλέπω τον χρόνο και πραγματικά προσπαθώ να κερδίσω όσο γίνεται περισσότερες ερωτήσεις. Μια ακόμη ερώτηση. Μετά το τραγικό δυστύχημα των Ντεμπών, σταμάτησε ο σιδηρόδρομος σε ό,τι αφορά την Φλόρινα, γιατί εδώ στην Κοζάνη δεν υπάρχει εδώ και χρόνια. Θα επαναλειτουργήσει ο σιδηρόδρομος για τη Φλόρινα και πότε? Καταρχήν, δεν μπορώ να δεσμευτώ όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα και γιατί το λέω αυτό. Πρόσφατα επισκεφθήκαμε τον Υφυπουργό Μεταφορών αρμόδιο για τον ΟΣΕ, τον κύριο Οικονόμου. Υπήρξε μία σύσκεψη. Έπρεπε να εξεταστεί όλο το δίκτυο, εάν είναι ασφαλή καταρχήν για την μετακίνηση των πολιτών. Σε πάρα πολύ μεγάλο, μάλλον έχουν γίνει οι απαραίτητες, αν θέλετε, και επιτόπιες εξετάσεις και είναι σε καλή κατάσταση, σε άριστη θα έλεγα. Το πρόβλημα κυρίως ήταν οι γέφυρες. Τώρα το μοναδικό πρόβλημα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι η εσύρματη επικοινωνία των τούνελ. Θα ξεπεραστεί και αυτό. Θεωρώ ότι με τη νέα χρονιά θα ξαναδούμε το τρένο στη Φλόρινα. Σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα. Και εγώ, να είστε καλά.